Πάμε για μεγάλη ψαριά σήμερα. Δεν ξέρω αν πάμε για μεγάλη ψαριά. Το μόνο σίγουρο ότι εγώ θέλω να κάνω κουτιά. Θαυμαστής. Ε, βέβαια. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Η προφορά του. Την έχω προφορά του και η άνεσή του. Που δεν μάθησε και βγήκε και δεύτερος. Αυτό. Και δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Νομίζω έχω ξεχάσει πώς είναι να μιλάω κυπριακά. Συναντιόμασταν πάντα στο κρύο συνήθως, στα backstage του MasterChef. Εδώ είναι πολύ καλύτερα. 0, πλην 2, 3 βαθμούς, τώρα είναι 30 βαθμοί, όλα καλά. Είναι και το κυπριακό το κλίμα, τον γκουρμέ. Σε τι ηλικία κατάλαβες ότι θέλεις να γίνεις μάγειρας? Εντελώς τυχαία, όταν ήμουν στο Λύκειο και λέω δεν μπορώ μαθηματικά, φυσική, χημεία κάθε μέρα 5 φορές την εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείς να φύγεις, σταμάτησες σε κάποια τάξη? Είχα μείνει στάσιμος για να πω την αλήθεια από απουσίες, γιατί βαριόμουν να πηγαίνω στο σχολείο. Έπαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν και καλό στο ποδόσφαιρο. Είχα πάει πρώτη ηλικίου στα 15, μου έμεινα στάσιμος. Στα 16 είχα πάει στην πρώτη τάξη της τεχνικής σχολής να μάθω την τέχνη. 3 χρόνια εκεί. Μέχρι τα 15, τα 16 που πήγα πρώτη φορά στη ξενοδοχειακή, δεν ήξερα να βρω ούτε αυγό πραγματικά, τίποτα. 42 πύχες πάνιν, 42 πύχες πάνιν, εκάμα μου. Ο πατέρας είναι μουσικός? Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος DJ στην Αγία Νάπα. Έτσι να μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, είναι ένα θρύλος της μουσικής ο πατέρας μου στην Κύπρο. Τι μουσική έπαιζε? R&B, τα rap, όλα αυτά που δεν μου αρέσουν εμένα. Είμαι εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας εγώ. Ποια ήταν η χειρότερη σου στιγμή στην κουζίνα? Και στο εξωτερικό όταν είχα πάει. Είχα φάει και τηγάνια και. Ο σεφ ήταν ένας Ιρλανδός τρελός, πραγματικά τρελός. Είχε δύο αστέρια αυτός. Είχε χάσει και το ένα και τρελαθεί εντελώς. Δηλαδή την ώρα του σερβις πετούσαν πιάτα, τηγάνια. Δηλαδή δεν τον ένοιαζε. Έπαιρνε, ας πούμε, μια γαρνιτούρα που δεν ήταν καλή, την άγγιζε ή την έβλεπε. Σου έλεγε και μια βρισιά εκεί, παίρνει το δίσκο πάνω εδώ στο στήθος σου, στο κεφάλι σου. Εγώ φοβόμουν στις αρχές, αλλά αυτός έκανε πιο δυνατό. Και πηγαίνουμε στα τατουάζ. Οι γυναίκες. Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται, δεν είναι τελειωμένο. Είναι μια γυναίκα εδώ που κλαίει, ναι. Και μια γυναίκα εδώ που φοράει μάσκα. Τι συμβολή? Ότι οι γυναίκες έχουν δύο πλευρές. Την ψεύτικη και τη σωστή. Όπως και οι άντρες. Γιατί όμως το έχεις κάνει αυτό, σου θυμίζει κάτι, κάτι πέρα στη ζωή σου? Ναι, είχα γνωρίσει κοπέλες που μου έδειξαν αυτό, να έχουν 4 μάτια αντί 2. Δηλαδή γνώρισα κορίτσια, κοπέλες, τέλος πάντων γυναίκες που. Τους έχω έδωσα την καρδιά μου και δεν πήρα τίποτα πίσω. Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δημαρχού παιδί. Πώς γνωριστήκατε με την Έλληνα? Με την Έλληνα εντελώς τυχαία. Είχαμε έναν κοινό γνωστό φίλο δικό μου. Πήγα να πάρω στο μαγαζί που δουλεύει η Έλενα ρούχα, γιατί ψωνίζω από εκεί. Και την είδα μπροστά μου. Ήταν έπιπλο. Αυτή είναι έπιπλο. Και μόλις την είδα, λέω, μου λέει, θέλετε να σας βοηθήσω? Όχι, εντάξει, κόμπλαρα, να πω την αλήθεια. Το ίδιο βράδυ, νομίζω, ή το επόμενο, βγήκαμε έξω και την γνώρισα και ήρθαμε πολύ κοντά. Δηλαδή, την πρώτη μέρα που την γνώρισα, είχε βάλει τα. Που ήρθε στο σπίτι μου, είχε βάλει τα παπούτσια της άνω κάτω. Ενώ τώρα βάζει ακόμα και τα δικά μου όλα στυγισμένα, γιατί έχει μάθει πράγματα από μένα. Αυτή την κοπέλα που έχω εδώ με τα 4 μάτια την έχει αυτή. Τυχαία, είδες ότι έχετε το ίδιο τατουάζ? Εντελώς τυχαία, εντελώς τυχαία. Δηλαδή, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα και μας το έκανε και ο ίδιος artist. Καρμικό βέβαια το λες. Καρμικό. Τα φρύδια? Τα φρύδια μου τα φτιάχνει η θεία μου. Έχω αλλάξει πάρα πολλές συνδικούς. Ινστιτούτα συνδικής. Πόσα δηλαδή? 20. Αλήθεια? 4-5 στη Λάρνακα, 4-5 στη Λεμεσό, 4-5 στη Λευκοσία. Το έχεις πράξει γενικά? Ναι, ναι. Κάθε 12 μέρες κουρεύομαι σίγουρα. Και κάθε 15 βγάζω τα φρύδια. Νομίζω πρώτη φορά που είχα βάλει τα φρύδια μου ήταν στα 19. Τα έβγαζα. Ήταν από... ένα φρύδι, ρε παιδί μου, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Το μόνο σίγουρο ότι ήταν ένα φρύδι. Δεν θέλω να ξαναδώ φωτογραφία μου αυτές τις εικόνες. Έχεις τα social φωτογραφία τέτοια? Όχι. Ο Πετσεβέγγις που τάσσει στην Μπούγκα.